Καλό μεσημέρι σε όλους και καλό υπόλοιπο Κυριακής. Εδώ βρισκόμαστε με το χώρο των ανθρώπων που μοχθούν για να παράξουν προϊόντα και υπηρεσίες σε αυτόν τον τόπο, μαζί με τις οικογένειές τους και τους εργαζομένους τους. Αυτή είναι η εκπομπή, αυτή είναι η ώρα σας λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για τα εμπορικά ακίνητα και τους επαγγελματικούς χώρους. Είναι καλή η περίοδος για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό να ψάξουν να βρουν ακίνητα? Πού κινούνται οι τιμές? Σε πολύ λίγο θα γνωρίζουμε, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για τις εξαγωγές. Τελικά με ποιον τρόπο μπορούμε να πουλήσουμε? Ποια είναι τα προβλήματα? Είναι εκπαιδευμένοι ή χρειάζονται εκπαίδευση οι Έλληνες παραγωγοί προκειμένου να ξεκινήσουν πωλήσεις στο εξωτερικό? Θα δείτε με ποιον τρόπο μπορούν να γίνουν όλα αυτά και πώς μπορούμε να εκπαιδευτούμε. Τέλος, θα δούμε την υπόθεση αυτού εδώ του ζαχαροπλαστείου Βάρσος. 127 χρόνια στα Γάλακτον, κομικά στην Κηφισιά, έτσι, και στα προϊόντα ζαχαροπλαστείου. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι, είναι μια εξαιρετική εταιρεία, μια εταιρεία την οποία μας τη φέρνει η Vodafone. Και τέλος, θα δούμε το θέμα των ξενοδοχείων. Πού βρισκόμαστε, πώς θα πάει η χρονιά, βασικά ερωτήματα. Τι έκαναν φέτος οι Έλληνες ξενοδόχοι και τι συνεχίζουν να κάνουν λίγες μέρες πριν από το Πάσχα? Ανακαινίζουν τις υποδομές? Είναι αισιόδοξοι ή όχι?